Κύριε Παπαδόπουλε, θέλω να σας ρωτήσω, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ποια είναι η στάση του απέναντι σε αυτές τις συλλογικότητες που είπε ο κύριος Όθωνας? Δηλαδή, είναι αισθηνόμευση, τι είναι αυτό που θα μπορέσει να σταματήσει? Κοιτάξτε, να δούμε λίγο τη μεγαλύτερη εικόνα και θα έρθω και στην αισθηνόμευση. Δηλαδή, έχουμε ένα αποτελεσματικό κράτος για να στηρίζει ισχυρά επιχειρηματικά συμφέροντα και ένα πολύ αναποτελεσματικό κράτος, και αυτό δεν συμβαίνει τυχαία, όσον αφορά τα δικαιώματα, τη ζωή και τις ανάγκες των εργαζόμενων. Και αυτή την αναποτελεσματικότητα, που δεν είναι τυχαία αλλά βαθιά πολιτική και ταξική επιλογή, τη βλέπουμε από τη Μάνδρα και το Μάτι μέχρι τα 2.000 θανατηφόρα ατυχήματα της εργοδοτικής αυθαιρεσίας που μένουν ατιμώρητα, μέχρι τους 16 επιθεωρητές περιβάλλοντος που έχει η Ελλάδα, γιατί για αυτά δεν μιλάει κανείς αυτή τη στιγμή, για να ελέγξουν περιβαλλοντικά όλη τη χώρα. Και αυτό είναι πολύ λογικό, όταν όλες οι κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ περιλαμβανόμενου ακολούθησαν την πολιτική αδειοδοτήσεων fast track για την άδεια και τη λειτουργία των επιχειρήσεων, την ώρα που έχουμε ασωπό, έχουμε χρυσό στη Χαλκιδική και όλα αυτά. Και τα θύματα της Μερφύνου όμως, λοιπόν, έχουμε, να το πούμε. Βεβαίως, θα τα πούμε, θα τα πω, μα θα έρθω και σε αυτά. Να. Γιατί είναι η άλλη όψη του ίδιου ακριβώς νομίσματος. Δεν είναι διαφορετικό. Λέω λοιπόν ότι την ίδια ώρα εμφανίζεται και μια περίεργη αναποτελεσματικότητα του κράτους για να αντιμετωπίσει παρακρατικές ομάδες που παριστάνουν τους αναρχικούς. Και έχω επίγνωση του τι λέω. Σε συνεργασία πολλές φορές με τις δυνάμεις καταστολής. Και εμάς όλη αυτή η ατζέντα που έρχεται μας θυμίζει ένα απλό πράγμα. Όπου αρχίζει η ατζέντα να ανεβαίνει στα θέματα νόμος και τάξη, έρχονται νέα αντιλαϊκά μέτρα που θα χρειαστούν την καταστολή. Έτσι συνέβη ιστορικά στην Ευρώπη στις τρεις τελευταίες δεκαετίες, όπου ανεβαίνει και δεν είναι μόνο των συντηρητικών κομμάτων, τα ανέβασαν και σοσιαλδημοκρατικά κόμματα την ίδια ατζέντα ανά περίοδο. Όταν θα πάρεις λαϊκά μέτρα που ανοίγουν δρόμο στην κοινωνική ευημερία, δεν χρειάζεσαι την ατζέντα νόμος και τάξη. Αυτή λοιπόν η ατζέντα, κατά τη γνώμη μας, εξυπηρετείται και από την κρατική καταστολή και από παρακρατικές ομάδες που είναι η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος. Δηλαδή, αν θέλετε, από τη μία έχουμε τα μάτια και από την άλλη κουκουλοφόρους που κάνουν την ίδια δουλειά για να παίζεται ένα γνωστό παιχνίδι. Γιατί σας θυμίζω ότι μετά τη Μαρφίν έχουμε τα επεισόδια του 11 στη δεύτερη μεγάλη μαζική συγκέντρωση που έγινε στο Σύνταγμα, που επιχειρήθηκε να διαλυθεί με αυτόν τον τρόπο. Και βλέπω και τον κύριο Όθωνα που τα θυμάται αυτά εκείνη την εποχή και με τις παρεμβάσεις που κάναμε στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Λοιπόν, αλλά εμείς λέμε ότι ακριβώς επειδή είναι δεδομένο ότι θα ακολουθηθεί μια αντιλαϊκή πολιτική την επόμενη μέρα, είτε η Νέα Δημοκρατία αποκτήσει την αυτοδυναμία είτε όχι, κριτήριο για αυτές τις εξελίξεις είναι ποια δύναμη μπορεί να σταθεί απέναντι σε αυτήν την επίθεση και στο επίπεδο του εισοδήματος του λαού και στο επίπεδο της καταστολής, και αυτή είναι το ΚΚΕ που μπορεί να οργανώσει τη λαϊκή αντεπίθεση απέναντι σε αυτή την πολιτική. Εσείς πιστεύετε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα κάνει κοινωνική πολιτική? Να σας πω. Καταρχάς, για το επίμαχο θέμα που αναφέρθηκε στην κοινωνική πολιτική και μετά θα πω γενικότερα, το κατώτατο εγγυημένο εισόδημα δεν είναι καμία ριζοσπαστική πολιτική ούτε καμία ελληνική πρωτοτυπία του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι συντηρητικότατη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που την εφαρμόζουν όλες οι κυβερνήσεις, χριστιανοδημοκρατικές και σοσιαλδημοκρατικές, ας πούμε, στη Γερμανία, συντηρητικές και υποτίθεται ριζοσπαστικές, με όποιο όνομα και αν ονομάζονται, σε άλλες χώρες. Γιατί, τι λέει αυτή η πολιτική? Βαφτίζει μεσαία τάξη. Όποιον δεν ανήκει στην ακραία φτώχεια, δηλαδή μισθωτούς και ελεύθερους επαγγελματίες, του ζητά να πληρώσουν παραπάνω για να επιβιώσουν απλά οι ομάδες ακραίας φτώχειας, και αφήνει άθικτο και το ενισχύει ακόμα περισσότερο το μεγάλο κεφάλαιο. Και με αυτή την εισαγωγή έρχομαι στη μεγάλη εικόνα. Είτε σχηματίσει η Νέα Δημοκρατία αυτοδυναμία είτε όχι. Γιατί αυτό δεν μπορεί να το προσδιορίσει κανείς με ακρίβεια. Την επόμενη μέρα η επόμενη κυβέρνηση θα εφαρμόσει αντιλαϊκή πολιτική για έναν απλό λόγο. Γιατί και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν δεσμευθεί σε μεταμνημονιακές δεσμεύσεις πολιτικής μνημονίου διαρκείας, για να τελειώσουμε με αυτή την κωμωδία ότι βγήκαμε από τα μνημόνια, η οποία είναι πολύ συγκεκριμένες αυτές οι δεσμεύσεις, οι στάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η τρίτη αξιολόγηση, και λέει ότι θέλω ένα κράτος που θα παίρνει από τους μισθωτούς και τους αυταπασχολούμενους και θα δίνει στο μεγάλο κεφάλαιο. Αυτό το έχουν προσυπογράψει και οι δύο, γιατί λένε και οι δύο
φοροελαφρύνσεις για το μεγάλο κεφάλαιο για να έρθουν οι επενδύσεις. Με διαφορετικό τρόπο φοροελαφρύνσεων, λέει ο ένας και ο άλλος. Θα σας πω για τις επενδύσεις. Mm-hmm. Λοιπόν, λέει λοιπόν ότι θα κάνω μία αφέμαξη για να δώσω εκεί. Φοροελάφρυνση του μεγάλου κεφαλαίου των μεγάλων ομίλων σημαίνει επιβάρυνση των λαϊκών στρωμάτων. Ο ουρανός δεν θα ρίξει χρήματα. Κάποιος θα ελαφρυνθεί, κάποιος θα ωφεληθεί. Ναι, και μας καλούν, θα σας πω, μας καλούν να ανοίξουμε μία συζήτηση ποιος θα είναι ο τρόπος φαγής μας. Δηλαδή θα είναι με φορολογική αφέμαξη, με περικοπές κοινωνικής πολιτικής. Να διαλέξουμε, ας πούμε, πόσα φορολογικά βάρη έβαλε η Νέα Δημοκρατία, πόσα από αυτά κράτησε ο ΣΥΡΙΖΑ και τα συνέχισε και βάλε και πρόσθετα. Ναι. Και να κάνουμε σύγκριση του βαθμού και του τρόπου σφαγής. Τώρα για την επένδυση. Όχι, πρέπει ένα να λεπτό να πω μία τελευταία συζήτηση. Ναι. Η επένδυση δεν είναι φιλανθρωπική πράξη. Γίνεται για το κέρδος και προέρχεται, φέρνει ξεζούμισμα των εργαζομένων. Φέρνει ξεζούμισμα των εργαζομένων, φέρνει δουλειές των 400 ευρώ, δηλαδή δουλειές για το παλιό επίδομα ανεργίας και φέρνει και μέσο μισθό κάτω από τα 700 σήμερα για το 40% ευρώ. Για τους χαμηλούς μισθούς και τα εργασιακά. Ναι, εγώ λέω ότι υπάρχει μετά από πάγωμα δικό σας 4 χρόνων στο κατώτατο επίπεδο μια μικρή αύξηση, ενώ κατρακυλάει ο μέσος μισθός και έχουμε το 40%. Για τα εργασιακά, να μιλάτε με δεδομένα του ίδιου του Υπουργείου σας. Και σας λέω ότι το 40% των εργαζομένων αμείβεται πλέον κάτω από 700 ευρώ μεικτά. Και αυτά τα λέει το Υπουργείο σας, δεν τα λέμε εμείς. Εσείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα, τι θα προτείνετε σε ένα νέο παιδί? Είμαι σίγουρη, αλλά έχετε μπροστά σας ένα νέο παιδί. Τι θα του λέγατε? Εμείς θα του λέγαμε ότι χρειάζεται μια ριζικά διαφορετική πορεία, χρειάζεται ριζική αλλαγή πορείας. Χρειάζεται ένας νέος δρόμος ανάπτυξης που θα αλλάξει ο σκοπός της παραγωγής. Και σκοπός της παραγωγής θα είναι πλέον οι ανάγκες της κοινωνίας, θα πάψουν δηλαδή αυτές να θυσιάζονται στο βωμό του καπιταλιστικού κέρδους. Να το πω πρακτικά. Δεν θα εξαρτάται η μόρφωση του παιδιού με το οποίο συζητάμε από την τσέπη του μπαμπά του. Θα μπορεί να ισότιμα όλα τα παιδιά να έχουν δικαίωμα να φτάσουν όσο πιο ψηλά μπορούν στην εμβάθυνση της μόρφωσης. Ή δεν θα εξαρτάται το αν θα βρει δουλειά από το αν ο Α ή ο Β επενδυτής θα κάνει προσλήψεις. Και από πού θα βρει δουλειά? Θα σας πω από πού. Λίγο σύντομα. Το πλούτο, ναι. Το πλούτο τον παράγουν οι εργαζόμενοι, δεν τον παράγουν οι βιομηχανοί και οι επενδυτές. Λέω λοιπόν ότι μπορεί με τη ριζικά διαφορετική πορεία, με την αλλαγή του σκοπού παραγωγής, να έχουμε πολύ μεγαλύτερη ανάπτυξη, να απελευθερωθούν οι παραγωγικές δυνάμεις της χώρας και να φέρω ένα παράδειγμα. Στις κατασκευές που περάσαμε μια πολύ μεγάλη κρίση, δεν υπήρχαν κοινωνικές ανάγκες. Έχουμε χιλιάδες νέους εργαζόμενους που ζουν με τους γονείς τους και δεν φεύγουν από το σπίτι τους. Έχουμε τεράστιες ανάγκες για αντιπλημμυρικά έργα και έργα αντισεισμικής θωράκισης. Ο λόγος που είχαν σταματήσει τα έργα ήταν το ποσοστό κέρδους των μεγάλων ομίλων. Μάλιστα. Αν το ξεριζώσουμε, ναι, έχουμε ριζική αλλαγή. Να πω μια κουβέντα. Είπατε. Ναι, όχι. Να ολοκληρώσω το εξής. Δεν έχω πολύ χρόνο. Ένα λεπτό όμως. Ένα θα είχα τελειώσει. Αυτό δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη προφανώς. Κρίνεται όμως εάν θα ανοίξει αυτός ο δρόμος από καλύτερες θέσεις ή από χειρότερες, στο αν θα ενισχυθεί την επόμενη μέρα το ΚΚΕ για να οργανώσει αγώνες που ανοίγουν αυτόν τον δρόμο, αγώνες που αφορούν τη φορολογική ελάφρυνση των λαϊκών κυριών, την αύξηση μισθών και συντάξεων, το να μην μείνει κανείς ανασφάλιστος.